Παιδιά, ας τα χειροκροτήσουμε και ας τα υποδεχτούμε. 20 χρόνια έκλεισε η Ελπίδα, δίνοντας το δώρο της ζωής σε 670 παιδιά. Την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών που δημιούργησε ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα το 1993 στο νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία τίμησαν με την παρουσία τους ο Κάρολος Παπούλιας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του Ομίλου Αντένα Μίνωας Κυριακού με τη σύζυγό του Μαρή Κυριακού και πλήθος προσωπικότητων διεθνούς κύρους που στάθηκαν αρρωγοί στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο. Είναι εδώ και όσοι μας έδειξαν τον δρόμο της πραγματικής αγάπης στον άνθρωπο. Τι είναι να δίνεις κάτι από τον εαυτό σου για να σωθεί κάποιος άλλος. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνοχίσουμε όλοι μαζί, φέρνοντας κοντά μας και κοντά στα παιδιά όλο και περισσότερους ανθρώπους που στην εποχή της άργησης σκέπτονται θετικά και σε εποχές απελπισίας πιστεύουν στην ελπίδα. Στο Μέγαρο Μουσικής έσπευσαν προσωπικότητες διεθνούς κύρους, επιστήμονες, καλλιτέχνες, πρέσβεις καλής τελήσεως της UNESCO. Πρωταγωνιστές όμως της βραδιάς, οι νικητές της ζωής, οι αγγελιοφόροι της ελπίδας. Τα παιδιά που όχι μόνο νίκησαν τον καρκίνο, αλλά διέπρεψαν στον τομέα δράσης τους και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα δύναμης και αισιοδοξίας. Αλλά και οι γονείς τους, που στάθηκαν με γενναιότητα και πίστη για το μέλλον, πλάι στα αγγελούδια τους. Ο αγγελιοφόρος της Ελπίδας, Σάκης Ρουβάς, ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους πίσω στο χρόνο στην αρχή της δεκαετίας του 90, όταν ένα φωτάκι Ελπίδας άναψε για τα παιδιά που έπασχαν από καρκίνο με την ίδρυση του Συλλόγου Ελπίδα. Ενώ η κορυφαία και η πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν η απονομή των παρασίμων θάρρους σε παιδιά που δεν κατάφεραν μόνο να νικήσουν τη μάχη ενάντια στον καρκίνο, αλλά και να βγουν νικητές στο στίβο της ζωής. Δεν νομίζω ότι μετριέται καν αυτό που κάνεις παίρνει πίσω. Όταν δίνει αγάπη, τρυφερότητα, στοργή και πόσα ακόμα ανακαλύπτει όταν βρίσκεται δίπλα σε ένα παιδί. Η κυρία Βαρδινογιάννη απένει με βραβεία διεθνούς αλληλεγγύης σε προσωπικότητες παγκοσμίου φήμης για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.